Τα περισσότερα βιβλία θέλουν μέσω της ιστορίας που θα μας αφηγηθούν να μας περάσουν και κάποια διδάγματα για την αγάπη, την ειρήνη, τη φιλία κτλ. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό από μόνο του. Πολλά βιβλία έχουν βοηθήσει να αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος έβλεπε κάποια σοβαρά θέματα. Το «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια» της Harper Lee μιλούσε για το ρατσισμό. Η χριστουγεννιάτικη ιστορία του Dickens μιλούσε για την αγάπη και την ανάγκη να μοιράζεσαι όσα έχεις με αυτούς που αγαπάς. Όλα αυτά όμως κρυβόταν πίσω από ενδιαφέρουσες και καλογραμμένες ιστορίες στα συγκεκριμένα βιβλία. Πιο συχνά, παλιότερα, η διδαχή μέσω μιας ιστορίας ήταν πολύ προφανής, ιδιαίτερα στα παιδικά βιβλία αλλά και στα βιβλία που είχαν σχέση με τη θρησκεία. Τα πιο πρόσφατα χρόνια, αυτά τα διδάγματα, τα μηνύματα, προσπαθούν να περάσουν πιο συγκαλυμμένα μέσα στις ιστορίες, πράγμα που εκτιμώ. Δυστυχώς όμως, ακόμα και σήμερα, είναι σε κάποιες περιπτώσεις ολοφάνερο ότι ο συγγραφέας προσπαθεί να στο ταΐσει με το ζόρι. Αυτό το έχω συναντήσει σε δύο περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα στα παιδικά βιβλία. Η διδαχή είναι η μάστιγα των παιδικών βιβλίων. Ιδιαίτερα όταν κάποιοι εκδοτικοί οίκοι προσπαθούν να απευθύνουν τα παιδικά τους βιβλία στο σχολικό πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας, εκδίδοντας βιβλία με συγκεκριμένα θέματα όπως bullying, σωματική υγιεινή, σωστή διατροφή κτλ. Και το βιβλίο προσπαθεί να μπουκώσει το παιδί με το ζόρι με το συγκεκριμένο μάθημα κάθε φορά. Οι συγγραφείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά το καταλαβαίνουν και το απεχθάνονται. Η δεύτερη περίπτωση στην οποία το συναντώ είναι όταν ο συγγραφέας θέλει να γράψει ένα συγκινητικό, μεγαλό, άξιο βραβείων μυθιστόρημα, αλλά δεν έχει τις ικανότητες να το κάνει. Ή όταν ένα μυθιστόρημα χρησιμοποιείται σαν το μέσο για να περάσει ο συγγραφέας τις δικές του απόψεις. Τρανό παράδειγμα, τα βιβλία της Άιν Ραντ, η οποία τα έγραψε με σκοπό να περάσει τις απεχθέστατες, κατά τη γνώμη μου, φιλοσοφικές και πολιτικές της απόψεις. Στην τελική, πιστεύω ότι απλά το να διηγηθείς μία περιπέτεια χωρίς κάποιο άλλο μήνυμα από πίσω, δεν μειώνει την αξία του βιβλίου. Μια ιστορία η οποία θα συναρπάσει τον αναγνώστη, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, είναι από μόνη της αρκετή για να μιλήσουμε για ένα καλό βιβλίο. Θα πρέπει κάποια στιγμή και οι συγγραφείς και οι εκδοτικοί οίκοι να το κατανοήσουν. Εσείς έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο το οποίο σας έκανε κακή εντύπωση γιατί προσπάθησε με το ζόρι να σας ταΐσει κάποιες ιδέες? Γράψτε κάτω στα σχόλια.